Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία. Στο βαθύ κόκκινο εντάχθηκαν άλλες 8 περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα το σκληρό lockdown παρατείνεται σε Αττική και Θεσσαλονίκη σε μια προσπάθεια να ανακοπεί το κύμα της πανδημίας που πιέζει χωρίς προηγούμενο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια για 2 εβδομάδες, ενώ για την καθαρά Δευτέρα δεν θα ισχύσουν πρόσθετα απαγορευτικά μέτρα. Έχουμε συνδεθεί με όλα τα σημεία του ρεπορτάζ και με τους συναδέλφους, με την Αναστασία Αργυριάδου, τον Νίκο Γιαπρακά, τον Αργύρη Καλογερόπουλο και τον Βασίλη Σπανό. Έχουμε και τον Γιάννη Ζιάκα στη σύνδεσή μας. Πάμε όμως πρώτα να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εντείνεται ο προβληματισμός και η αγωνία για το διαφαινόμενο αδιέξοδο στην πορεία της πανδημίας. Η κατάσταση στα νοσοκομεία παραμένει εκρηκτική και ο αριθμός των κρουσμάτων στο κόκκινο συνέπεια της υπερμετάδοσης παρά το αυστηρό lockdown. Η προσδοκόμενη επιδημιολογική αποκλιμάκωση δεν επετεύχθη. Μάλλον βρισκόμαστε στην κορύφωση και μάλλον θα συνεχιστεί αυτό και την επόμενη εβδομάδα. Έτσι όπως εξελίσσεται το φαινόμενο στην Ελλάδα, περίπου πήρε 40 μέρες να ανέβει στην κορύφωση, θα χρειαστεί άλλο τόσο να πέσει. Με 2.405 κρούσματα χθες τα 1.137 στην Αττική, με 521 διασωληνωμένους στις εντατικές και περισσότερους από 4.000 νοσηλευόμενους, αποτελεί κοινή παραδοχή πως τα μέτρα έτσι όπως εφαρμόζονται δεν αποδίδουν. Αυτό το οριζόντιο lockdown και δεν λειτουργεί με την έννοια ότι ο κόσμος δεν πειθαρχεί. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ακόμη και μέλη της Επιτροπής των Ειδικών σηκώνουν τα χέρια ψηλά, υποστηρίζοντας πως είναι ώρα πολιτικών αποφάσεων. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Έχουν μπει με σφοδρότητα τα θέματα της οικονομίας, της κοινωνίας και τα λοιπά, και συνεπώς χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις. Μας ενδιαφέρει να πεθάνει κόσμος, μας ενδιαφέρει τα νοσοκομεία να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ο σχεδιασμός της πολιτείας για την αντιμετώπιση της κρίσης μεταβάλλεται, καθώς στην εξίσωση μπαίνουν συνεχώς νέα δεδομένα. Τα νέα μεταλλαγμένα στελέχη μολύνουν περισσότερο τα παιδιά και ευνοούν την ενδοοικογενειακή μετάδοση. Τα σχολεία κλείνουν για 2 εβδομάδες όλη τη χώρα. Το τελευταίο τρίμηνο συνεχώς αυξάνονται τα κρούσματα στα παιδιά. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε πάνω από 3-4 φορές νοσηρότητα από ό,τι είχαμε στο προηγούμενο κύμα της πανδημίας. Απαιτείται να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να είμαστε ακόμα πιο συνεπείς στην τήρηση των μέτρων, σε μια στιγμή που είναι κατανοητό να αισθανόμαστε όλοι κόπωση. Σεβασμό στα μέτρα με δεδομένο πως δεν επιτρέπονται διαδημοτικές μετακινήσεις, ζητάει η κυβέρνηση. Χθες ανακοινώθηκε η παράταση του lockdown σε 13 περιοχές, ενώ 8 ακόμη εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου μέχρι και τις 22 Μαρτίου. Συνολικά οι περιοχές που βρίσκονται πλέον σε βαθύ κόκκινο φτάνουν τις 21. Είναι φανερό ότι έχει αποτύχει η πολιτική της κυβέρνησης. Το λέγαμε από την αρχή ότι το lockdown ακορντεόν θα έχει καταστροφικές συνέπειες και για την οικονομία και για την κοινωνία. Και όπως βλέπετε, μετά από το μακρύτερο lockdown στην Ευρώπη, έχουμε περίπου 20.000 νέα κρούσματα και όλη την Ελλάδα στο κόκκινο. Με το σύστημα υγείας σε καθεστώς πραγματικής ασφυξίας και το 92% των κλινών ΜΕΘ να είναι κατηλημένο στην Αττική, η εβδομάδα που ακολουθεί θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πολύ ανησυχητική είναι η κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη με αύξηση κρουσμάτων αλλά και των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Πάμε στην Αναστασία Αργυριάδου που θα μας μεταφέρει την εικόνα, Αναστασία. Ματίνα, η εικόνα της Θεσσαλονίκης είναι ανάλογη επιδημιολογικά με αυτή που είχαμε στα τέλη Οκτωβρίου, δηλαδή λίγο πριν τον Μαύρο Νοέμβριο. Αυτό αποτυπώνεται στα ημερήσια κρούσματα, αλλά και στις νοσηλείες στα νοσοκομεία. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που βρισκόμαστε ολοκληρώθηκε το πρωί εφημερία με 45 εισαγωγές. Ενώ πριν από 4 ημέρες ήταν 35 εισαγωγές και πάμε πιο πίσω, ακόμη λιγότερες. Ανάλογη εικόνα και στο Παπαγεωργίου. Στην τελευταία εφημερία είχαμε 35 εισαγωγές. Στις προηγούμενες 25 με 23. Λιγοστά και τα ελεύθερα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στο νοσοκομείο ΧΕΠ υπάρχουν μόλις 1 με 2 ελεύθερες κλίνες. Ενώ στο Παπαγεωργίου 5 κλίνες ελεύθερες στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, Ματίνα, κάποιοι συνεχίζουν να διοργανώνουν κορονοπάρτι. Ένας 24χρονος νίκιασε διόρροφη βίλα στο χωριό Μεσημέρι μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κάλεσε και 5 φίλους του να διασκεδάσουν. Έγιναν αντιληπτοί από τους άνδρες του αστυνομικού τμήματος Θερμαϊκού. Συνελήφθη 24χρονος, του επιβλήθηκε και το πρόστιμο των 3.000 ευρώ, ενώ στους φίλους του πρόστιμο 300 ευρώ. Μάλιστα, στο μεταξύ, Αναστασία, έχουμε και ένα δημοσίευμα που αναφέρει για τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ότι εμβολιάστηκε εκτός σειράς. Ο ίδιος τι απαντά? Το
οποίο το διαψεύδει κατηγορηματικά ο Πριτανής Νίκος Παπαϊωάννου, οπότε λέει εμβολιάστηκε ως μέλος του ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, γιατί είναι επικεφαλής του ερευνητικού έργου ανίχνευσης του κορονοϊού στα λίμματα του πολεμικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, Ματίνα. Μάλιστα. Τώρα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση παράτασης του σκληρού lockdown, νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα εντοπίστηκε να λειτουργεί με μουσική και θαμώνες. Ο Βασίλης Σπανός θα μας πει περισσότερα, Βασίλη. Πραγματικά, Ματίνα, ξεπερνάει τη φαντασία το γεγονός ότι κάποιοι όχι απλά πλέον διοργανώνουν κόρονο πάρτι, αλλά κάνουν κανονική λειτουργία νυχτερινών κέντρων προκειμένου να βγάλουν χρήματα. Σε αυτό το συμπέρασμα προέκυψε η νεοσύστατη υπηρεσιακή μονάδα ελέγχου της αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης, που κατόπιν καταγγελίας έφτασε έξω από νυχτερινό κέντρο επί της οδού Λεωσίων στο κέντρο της Αθήνας και με έκπληξη οι ελεγκτές διαπίστωσαν πως το κέντρο αυτό λειτουργούσε κανονικά. Και όταν λέμε κανονικά, εννοούμε με ορχήστρα, τραγουδίστρια, ζωντανή μουσική δηλαδή, θαμώνες και υπάλληλοι και εργαζόμενους μέσα στο παρ. Καταλαβαίνεις πως σε συνεργασία με την ασφάλεια Αττικής έκαναν έφοδο εντός του καταστήματος. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφορο υπεύθυνος του καταστήματος, του οποίου του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. 5.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στην επιχείρηση που λειτουργούσε. Ενώ στα 30 περίπου άτομα, δηλαδή θαμώνες, ορχήστρα και τραγουδίστρια, επιβλήθηκαν 300 ευρώ πρόστιμο στον καθέναν από αυτούς. Μάλιστα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Να σε ευχαριστήσω. Στην Πάτρα τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου σε άλλες συνθήκες θα ήταν η πρωταγωνίστρια των ημερών, οι υγειονομικές αρχές αγωνιούν για τυχόν συνωστισμούς και πάρτι εξαιτίας του εθίμου του καρναβαλιού. Έτσι πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, κάποιοι προσπαθούν έστω και τώρα να δώσουν καρναβαλικούς ρυθμούς. Έτσι είναι, και πώς γίνεται να μην αγωνιούν οι υγειονομικές αρχές τη στιγμή που η κατάσταση στα νοσοκομεία δεν είναι καλή, μιας και έχουμε την πίεση να συνεχίζεται με 200 περίπου ασθενείς να νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της περιοχής, ενώ το να μιλάει κάποιος για ελεύθερη κλίνη ΜΕΘ είναι κάτι σαν πολυτέλεια, μιας και είναι ελάχιστες αυτές οι οποίες είναι ελεύθερες. Επομένως, όπως καταλαβαίνεις, είναι δύσκολα υγειονομικά τα πράγματα, και αυτό το οποίο φοβίζει ιδιαίτερα στις υγειονομικές αρχές είναι το τι θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, όπου είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της αποκριάς. Σε άλλες συνθήκες η Πάτρα θα γιόρταζε, η Πάτρα θα ήταν ένα απέραντο πάρτι, και αυτό είναι που φοβίζει τώρα τους υπεύθυνους της αστυνομίας αλλά και της έκτησης υγειονομικής περιφέρειας. Γιατί αν θα διοργανωθούν δηλαδή πάρτι τα οποία θα έχουν συνωστισμό με αποτέλεσμα να έχουμε περαιτέρω διασπορά κρουσμάτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσω των social media υπάρχουν κάποιες τέτοιες κινήσεις για να δημιουργηθούν, για να γίνουν κάποια πάρτι αυτό το Σαββατοκύριακο. Στα κρυφά βέβαια, σε απόμερα μέρη, σε ιδιωτικούς χώρους, και γι' αυτό το λόγο η αστυνομία θα είναι επιποδός πολέμου όλο το 48ωρο προκειμένου να αποφευθεί από το να γίνει κάποιο μεγάλο πάρτι. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Ματίνα, στην πόλη της Πάτρας από σήμερα το πρωί βλέπουμε να κυκλοφορούν κάποιοι ντυμένοι αποκριάτικα, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το καρναβάλι, χωρίς βέβαια να δημιουργούν συνωστισμό και χωρίς να κάνουν κανένα είδους παρελάσεις. Δίνουν το δικό τους τόνο και το δικό τους ρυθμό, θυμίζοντας ότι το καρναβάλι είναι εδώ, είναι στην Πάτρα, και όλοι περιμένουν την επόμενη χρονιά να γιορτάσουν όλοι μαζί αγκαλιασμένοι το μεγάλο πατρινό καρναβάλι. Μάλιστα, και ευχή όλων μας είναι να συμβεί αυτό ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω τώρα. Σε κλειό πανδημίας και lockdown παραμένει η Αττική. Ο καλός καιρός όμως έβγαλε τους Αθηναίους έξω. Πάμε να πάρουμε εικόνα από το τι συμβαίνει από το Φλίσβο και τον Γιάννη Ζιάκα. Γιάννη, φαντάζομαι ότι είναι κωδικός 6 και εντός Δήμου οι μετακινήσεις. Ακριβώς, όσοι έχουν έρθει εδώ στο Φλίσβο για να απολαύσουν τον ήλιο και τον καλό καιρό έχουν στείλει τον κωδικό 6 και έχουν έρθει με τα πόδια ή με ποδήλατο. Βέβαια, όπως μπορείτε να δείτε και στην εικόνα, είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος ήρθε να περπατήσει, να δει τη θάλασσα, να έρθει στην παραλία. Βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι σε σχέση με άλλα Σαββατοκύριακα η κίνηση του κόσμου είναι αισθητά μειωμένη. Υπάρχει κόσμος όπως βλέπετε στην εικόνα, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι αν κινηθεί ανάμεσά τους υπάρχει συνωστισμός. Όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους, για Σάββατο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς πολλοί επέλεξαν σήμερα να βγουν για να κάνουν τα ψώνια της καθαράς Δευτέρας. Και να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο, ότι στους σταθμούς των διοδίων σήμερα θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή έλεγχη της αστυνομίας για να αποφευθεί κάποια μαζική έξοδος των Αθηναίων.
Μάλιστα. Τώρα η Καθαρό Δευτέρα πλησιάζει. Παρότι βρισκόμαστε σε συνθήκες lockdown και πανδημίας, η αγορά και οι καταναλωτές φαίνεται να προετοιμάζονται αναλόγως. Γεύση από την αγορά θα μας δώσει ο Αργύρης Καλογερόπουλος. Αργύρη. Ευνηδιάστηκαν μέχρι και οι έμποροι από την εικόνα της Βαρβακίου ηθιαγορά σήμερα. Θα κάνω λίγο πέρα για να σας δείξω το συνοστισμό που επικρατεί αυτή τη στιγμή από το πρωί μάλλον εδώ στην ηθιαγορά, όπου δεκάδες, εκατοντάδες κόσμου έχουν έρθει να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Οι τιμές είναι κατά 15% πιο φθηνές από πέρυσι σύμφωνα με τον πρόεδρο της ηθιαγοράς και ενδεικτικά σας λέω ότι οι γαρίδες πολλούνται από 10 έως 13 ευρώ. Τα χταπόδια 10 έως 16, τα καλαμάρια ξεκινούν από τα 10 και φτάνουν στα 12, σουπιές 10 ευρώ επίσης, 4,5 ευρώ τα μύδια και να σου πω ότι και αυτή την Κυριακή στις 14 του μήνα θα είναι ανοιχτή η διαγορά με ωράριο από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Μας βεβαιώνουν οι έμποροι εδώ ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια αγαθών, αν και όπως σας είπα δεν ήταν προετοιμασμένοι για την σημερινή κοσμοσυρωή για τους πελάτες που ήρθαν σήμερα. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πολύ όλους τους συναδέλφους. Ο εφιάλτης τώρα της πανδημίας επιστρέφει σε Ιταλία και Γαλλία με τον αριθμό των κρουσμάτων να ανεβαίνει κατακόρυφα και την κατάσταση στα νοσοκομεία να γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Την ίδια ώρα δυσαρέσκεια επικρατεί στις Βρυξέλλες για το γεγονός πως οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν για τον εαυτό τους απόθεμα εμβολίων της AstraZeneca. Την ώρα που ο πλανήτης εκλιπαρεί για περισσότερα εμβόλια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν ένα τεράστιο απόθεμα εμβολίων της AstraZeneca και σκέφτονται αν θα το εξάγουν στην Ευρώπη επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Η απάντηση από τις Βρυξέλλες άμεση και σκληρή. It is their responsibility. Let me repeat this. It is their responsibility to deliver. We are trying to make sure that the companies deliver according to our agreements with them. Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν την απόφαση τους να μπλοκάρουν την εξαγωγή εμβολίων της AstraZeneca, επικαλούμενοι και αυτοί λόγους ασφαλείας μετά τις αναφορές για αλλεργικές αντιδράσεις από το σκεύασμα στη Βρετανία. Festgehalten wird, dass solche Entscheidungen niemals politische Entscheidungen sein können, sondern das sind immer Entscheidungen, die von Expertinnen und Experten getroffen werden müssen. Und jedes Mal, wenn es hier einen Verdacht gibt oder wenn es einen Todesfall in einem zeitlichen Zusammenhang. Το τέταρτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αυτό της Johnson & Johnson, φτάνει στην Ευρώπη πάνω στην ώρα, αφού ορισμένες χώρες είναι βυθισμένες στο τρίτο κύμα της πανδημίας. Στην Ιταλία τα κρούσματα πλησίασαν τις 27.000 μέσα σε 24 ώρες και η χώρα μπαίνει σε όλο ένα και πιο σκληρό lockdown. Il ricordo di quel che è accaduto la scorsa primavera è vivo e faremo di tutto per impedire che possa ripetersi. Και στη Γαλλία τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 25.000 μέσα σε μία ημέρα, με την κατάσταση να είναι εξαιρετικά κρίσιμη σε όλη την περιφέρεια του Παρισιού. All 16 ICU beds here are already full. The pressure to save lives often means making difficult decisions. Η κυβέρνηση Μακρόν είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει ένα ακόμα πιο σκληρό lockdown στην ευρύτερη περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας. Εκτόξευση των κρουσμάτων βλέπει το Βερολίνο και στη Γερμανία, όπως θα μας πει ο Παντελής Βαλασόπουλος, άρχισε η συζήτηση ότι φταίει η χαλάρωση των μέτρων τις προηγούμενες μέρες, Παντελή. Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες μια πτώση των κρουσμάτων πάρα πολύ σημαντική. Όμως, τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε πάλι ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Φτάσαμε χθες τις 13.000 κρούσματα σε μία ημέρα, εκατοντάδες οι θάνατοι. Πιέζεται και πάλι το σύστημα υγείας. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχει σκληρό lockdown στη Γερμανία μέχρι τις αρχές Απριλίου. Υπήρξαν όμως χαλαρώσεις για το πώς κάποιες οικογένειες μπορούν να βλέπουν κάποιες άλλες και άρχισαν να ανοίγουν και κάποια σχολεία. Αυτό φαίνεται, λένε ειδικοί, ότι ήταν η αιτία στην οποία πάλι έχουμε μια νέα πυρκαγιά κρούσματων στην Γερμανία. Να πούμε ότι παραμένουμε σε lockdown εδώ και περίπου 4 με 5 μήνες σχετικά στην Γερμανία και βλέπουν πάλι, όπως λένε οι ειδικοί, με μεγάλη ανησυχία τη μεγάλη αύξηση των κρούσματων και όπως είπε η καγκελάριος Μέρκελ πριν 2 ημέρες, έχουμε μπροστά μας ακόμα 3 δύσκολους μήνες μέχρι τον Ιούνιο. Οπότε θα βγούμε από το τούνελ. Μάλιστα. Και στη Γερμανία, λοιπόν, έξαρση της πανδημίας. Παντελή Βαλασόπουλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Νωρίς το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν 9 συλληφθέντες από τα σοβαρά επεισόδια στη Νέα Σμύρνη,
κάποιοι από τους οποίους κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος του 29χρονου αστυνομικού. Πάμε στα δικαστήρια, εκεί βρίσκεται η Έλενα Γαλάρη και θα μας πει περισσότερα. Έλενα. Εννέα συλληφθέντες, Ματίνα, εκ των οποίων οι τρεις αντιμετωπίζουν το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του αστυνομικού, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος που σπρώχνει και ρίχνει τον αστυνομικό από τη μηχανή. Ο ίδιος δηλώνει αθώος, το ίδιο θα επικαλεστεί και ενώπιον του ανακριτή. Αυτό που μας λέει είναι ότι εκείνες τις ώρες δεν βρισκόταν καν στο σημείο, ότι δούλευε μέχρι τις 6 το απόγευμα και μάλιστα έχει προτείνει και μάρτυρες προκειμένου να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό του. Τώρα να σας πω ότι χθες το βράδυ κατέθεσε στον ανακριτή ο γαμπρός του, ο οποίος καταγγέλει το 30χρονο ότι ήταν εκείνος που έχει εμπλοκή, που εμπλέκεται στην επίθεση σε βάρος του αστυνομικού. Σύμφωνα με το συνήγορο του κατηγορουμένου, ο μάρτυρας ανασκεύασε την κατάθεσή του, λέγοντας στον ανακριτή ότι δεν είναι εκείνος τελικά και πως απλώς βρισκόταν στην πορεία, στον μπούγιο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σας πω τέλος ότι μέχρι πριν από λίγο τουλάχιστον δεν είχαν αρχίσει οι απολογίες, καθώς οι κατηγορούμενοι έχουν προτείνει μάρτυρες να καταθέσουν προτού δώσουν τις εξηγήσεις τους στον ανακριτή. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο συνήγορος του 30χρονου. Ο εντολέας μας δεν έχει καμία σχέση και καμία εμπλοκή με το συγκεκριμένο βάρβαρο περιστατικό εις βάρος του αστυνομικού. Η αστυνομία έχει συλλάβει λάθος πρόσωπο σχετικά με το συγκεκριμένο έγκλημα εις βάρος του αστυνομικού. Πρόκειται για μια μεγάλη γκάφα της ελληνικής αστυνομίας, η οποία παρασύρθηκε από ένα πρόσωπο το οποίο είναι ψυχικά ασταθής και είχε σοβαρό κίνητρο να πλήξει τον εντολέα μας και να τον πλήξει με έναν τέτοιον τρόπο, δόλιο τρόπο. Τώρα, σε ένα θέμα που ανέδειξε το Open λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι οι Τούρκοι πυροβόλησαν κατά περιπόλου της Frontex, αξίζει να ακούσετε τις μαρτυρίες των Ελλήνων συνοριοφυλάκων για τη δύσκολη πραγματικότητα που ζουν καθημερινά. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι του Δημήτρη Φρέσκου. Εύρος, οικισμός τυχερό, είναι το τμήμα των χερσαίων ελληνοτουρκικών συνόρων όπου στήθηκε το νέο σκηνικό έντασης από την τουρκική πλευρά. Πυροβολισμοί εκφοβισμού στον αέρα με στόχο της δυνάμεις φύλαξης των συνόρων και μάλιστα δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες. Παρασκευή στα ξημερώματα και τις Κυριακές στα ξημερώματα, καθώς εκεί οι συνάδελφοί μας και της Frontex, οι δικοί μας επιχειρούσαν ακριβώς εκεί, δέχτηκαν πυροβολισμούς στον αέρα από Τούρκες δυνάμεις. Τέτοιες ενέργειες, όπου η παραμικρή απώλεια ψυχραιμίας μπορεί να οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο, δεν είναι πρωτόγνωρες για τους Έλληνες συνοριοφύλακες, όχι όμως και για τους άνδρες της Frontex. Οι Τούρκοι εκτέθηκαν. Απέναντί τους αυτή τη φορά βρισκόταν μεικτή περιπολία, όπου πετύχαν Γερμανοί αστυνομικοί, που έδωσαν διάσταση στα περιστατικά της πρόκλησης. Ίσως αυτή τη στιγμή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γίνανε και πιστευτά αυτά τα γεγονότα, γιατί προέρχονται από μαρτυρίες συναδέλφων μας Ευρωπαίων και όχι από την ελληνική πλευρά απομονωμένοι που ενδεχομένως πολλές φορές να μην μας πιστεύουν κιόλας. Στις 5 Μαρτίου οι Τούρκοι στρατιώτες πυροβόλησαν δύο φορές στον αέρα όταν είδαν την περίπολο στην ελληνική πλευρά με τους αξιωματικούς της Frontex να καταθέτουν στην αναφορά τους ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ακουγόταν από ηχείο ο τουρκικός εθνικός ύμνος. Με φωτοβολίδες το βράδυ. Με βάζοντάς μας τον τουρκικό εθνικό ύμνο ή διάφορα άλλα εμβατήρια. 48 ώρες μετά, στις 7 Μαρτίου, περίπου στο ίδιο σημείο, ακολούθησε δεύτερο επεισόδιο. Τούρκοι στρατοχωροφύλακες βγήκαν από τη σκηνή τους και πυροβόλησαν απρόκλητα. Πυροβολούν προκειμένου να αποθήσουν την περιπολία μας από εκείνη την περιοχή και αυτό προκειμένου να περάσουν ενδεχομένως κάποιο γκρουπ μεταναστών. Δείτε και αυτές τις εικόνες που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Open χθες στο κεντρικό του δελτίο. Δείτε και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποκάλυψε το Open και στα οποία αποτυπώνονται Τούρκοι στρατοχωροφύλακες να διευκολύνουν παράτυπους μετανάστες να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα. Η καλή συνεργασία που έχουμε με τη Frontex έχει ενισχύσει το επίπεδο ασφάλειας των συνόρων, με αποτέλεσμα τη μείωση των ροών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%. Τόσο ο φράχτης, όσο και αυστηρή φύλαξη των συνόρων με ευρωπαϊκή συνδρομή έχουν μειώσει δραματικά τις μεταναστευτικές ροές από 2.801 άτομα το 2019 σε μόλις 357 φέτος το αντίστοιχο τρίμηνο. Εμποδίζοντας τα σχέδια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία και καταστρέφοντας τη βιομηχανία λαθροδιακίνησης ανθρώπων. Μένουμε στο θέμα, ανήσυχοι για τα περιστατικά με τους πυροβολισμούς κοντά στα ευρωπαϊκά και ελληνικά σύνορα, δήλωσε η Επίτροπος Μετανάστευσης Σίλβα Γιόχανσον. Και πάμε στην Μαρία Ψαρά. Μαρία, σε ερώτηση που της απίθυνες, δήλωσε η Επίτροπος πως δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά.
Έτσι είναι, Ματίνα, δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνετε τις πληροφορίες, είπε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία ανακοίνωσε ότι στο τέλος του μήνα θα έρθει στην Αθήνα προκειμένου να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την κατάσταση στον Εύρο αλλά και τη σχέση με την Τουρκία. Δήλωσε πολύ ανήσυχη και δήλωσε ότι αυτά τα περιστατικά πρέπει να τα αντιμετωπίζει η Frontex. Θέλω να σου πω ότι πριν από λίγο, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Manfred Weber, αναφέρθηκε και αυτό στους πυροβολισμούς στον Εύρο. Είπε λοιπόν, Ματίνα, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δεν είναι ικανοποιημένος με τους ελέγχους στα σύνορα της Ευρώπης. Δεν μπορεί αυτός να αποφασίζει ποιος έρχεται στην Ευρώπη. Εμείς αποφασίζουμε. Υποστηρίζουμε πλήρως τη Frontex και τις ελληνικές αρχές για να αντισταθούμε σε κάθε τουρκικό εκφοβισμό και να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Ματίνα. Μάλιστα. Μαρία Ψαράνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση η Επίτροπος Μετανάστευσης. Yes, I have received a letter from Frontex about some a report of shootings from on the Turkish side close to the European and the Greek borders. This is not the first time I received that kind of information, and of course I'm always concerned if you have reports of shootings. Even if it seems like not being shooting at any person, but of course I'm always concerned when there are shootings close to EU external borders. Με προκλητικό τρόπο ο Χουλουσιακάρ κατηγορεί την Ελλάδα ότι προκαλεί και παρενοχλεί την Τουρκία. Την ίδια ώρα η τουρκική ηγεσία επιμένει ότι έχει ξεκινήσει διπλωματικές επαφές με το Κάιρο, παρότι πηγή του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών διαψεύδει την επαναπροσέγγιση Τουρκίας-Αιγύπτου. Ξεχνώντας την επιθετική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας σε Αιγαίο και Μεσόγειο, ο Χουλουσί Ακάρ, λίγο πριν τον 62ο γύρο των διερευνητικών στην Αθήνα, κατηγορεί την Ελλάδα ότι είναι εκείνη που προκαλεί ένταση στην περιοχή. Komşumuz Yunanistan'la olan görüşmelerimiz bildiğiniz gibi devam ediyor. Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef bir takım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Ο Νίκος Δένδιας, εν όψη της Συνόδου Κορυφής της 25 Μαρτίου, ζητά από τους Ευρωπαίους να παραμείνουν οι κυρώσεις για την Τουρκία στο τραπέζι, παρότι η Άγκυρα δηλώνει ότι δεν φοβάται τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Η έκθεση θα πρέπει να έχει προτάσεις τόσο για τη θετική ατζέντα, αλλά όσο και την προοπτική λήψης περιοριστικών μέτρων. Στην περίπτωση που η γείτον Τουρκία μπει ξανά στον πειρασμό να επανέλθει σε παραβατική συμπεριφορά. Δεν είμαστε μια χώρα που φοβάται τις κυρώσεις. Δεν μιλάμε καν για κυρώσεις. Γνωρίζουν πολύ καλά τι απάντηση θα λάβουν αν αποφασίσουν κυρώσεις. Άλλη μια αποτυχία της κυβέρνησης που όφιλε τουλάχιστον να έχει διασφαλίσει από την ώρα που ξεκίνησε και μπήκε στις διερευνητικές ότι θα σταματήσουν οι προκλητικές ενέργειες από την πλευρά του Ερντογάν. Στην Άγκυρα, παρά τη διόρθωση του χάρτη των Αιγυπτιακών οικοπαίδων μετά την πρόσφατη επίσκεψη Δένδια στο Κάιρο, επιμένουν να μιλούν για διάλογο Τουρκίας-Αιγύπτου. Yani Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Πηγή πάντως του Υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου διαψεύδει τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Οι οποιασδήποτε δηλώσεις της Τουρκίας πρέπει να επιβεβαιώνονται με πραγματικές ενέργειες. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα προβαίνει σε δηλώσεις για επανεκκίνηση των επαφών με το Κάιρο. Όμως αυτές συνιστούν απλώς απόπειρες της Τουρκίας να βγει από την πολιτική απομόνωση. Στο μεταξύ, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στο πλαίσιο των περιφερειακών συμμαχιών που αναπτύσσει η Ελλάδα. Γεγονός που προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα. Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la bir ortak tatbikata girmesi bile. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα. Επίθεση με βόμβες Μολότοφ πραγματοποίησαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο κτίριο του Sky. Πάμε στη Μίνα Καραμίτρου που θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία, Μίνα. Στις 2.30 λοιπόν τα ξημερώματα, τρεις ήταν οι κουκουλοφόροι, οι οποίοι κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το κτίριο του Sky και ανενόχλητοι να πετάξουν συνολικά 5 βόμβες Μολότοφ, από τις οποίες οι 2 έσκασαν στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου, οι 3 έσκασαν ακριβώς στο μαντρότυχο, ακριβώς απ' έξω από τον μαντρότυχο του τηλεοπτικού σταθμού. Τώρα, αμέσως μετά και οι 3 δράστες κατάφεραν να εξαφανιστούν χωρίς φυσικά να συλληφθούν. Οι αρχές εκτιμούν
υποθέσουν ότι πρόκειται για μια επίθεση που έχει να κάνει με τις καταγγελίες για αστυνομική βία, καθώς επίσης και με την απεργία πείνας του τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα. Σας θυμίζω ότι είναι η τρίτη φορά που κάνουν επίθεση με βόμβες Μολότοφ στον συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό. Τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα καταδικάζουν την επίθεση. Μάλιστα. Μίνα Καραμίτρου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση κατά της αστυνομικής βίας στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Χρήστο Νικολαίδη που την παρακολουθεί και θα μας ενημερώσει. Χρήστο. Ματίνα, κυρίες και κύριοι, αυτή που βλέπετε πίσω μου είναι η δεύτερη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη κατά της επέμβασης της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο, κατά της αστυνομικής βίας αλλά και υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα. Η πορεία διαμαρτυρίας άρχισε πριν από λίγα λεπτά από την πλατεία του Λευκού Πύργου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται επί της οδού Τσιμισκή. Θα συνεχίσει σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οι συγκεντρωμένοι, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης, κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ζητούν να ακυρωθεί ο νόμος Κεραμαίος και να σταματήσει η αστυνομική παρέμβαση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ανάλογη διαδήλωση έχουμε προγραμματισμένη και για τις 5 η ώρα το απόγευμα. Ματίνα. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη και να βγούμε εκτός ενόρων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν λέει να κοπάσει το σκάνδαλο με τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, και τις καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση. Στη Φλόριντα, ωστόσο, τα βλέμματα στράφηκαν χθες στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα έκανε ανακοινώσεις που δεν αφορούσαν το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά τις νύφες του. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ξαφνικά σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Μαραλάγκο στη Φλόριντα, ευνηδιάζοντας τους πάντες. Αυτό που έχει να ανακοινώσει πάντως ήταν αναμενόμενο. Η Λόρα Τραμπ, σύζυγος του γιου του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ, ήταν ένα από τα μέλη της οικογένειας που είχαν σκεφτεί να βάλουν υποψηφιότητα για τη γερουσία, αν και πολλοί περίμεναν την κίνηση να κάνει πρώτη η κόρη του πρώην Πρόεδρου, Ιβάνκα. Η επανεμφάνιση του Τραμπ έρχεται την στιγμή που μερίδα του Αμερικανικού τύπου κατηγορεί τον Πρόεδρο Biden πως δεν έχει δώσει αρκετά εύσημα στον προκάτοχό του για το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας που άρχισε να στείνεται επί των ημερών του. Ο Λευκός Οίκος απάντησε. Ο Τζο Μπάιντεν έφυγε για τον Ντέλαουερ, όπου θα περάσει το Σαββατοκύριακο μαζί με τη σύζυγό του μετά από μια κουραστική εβδομάδα. Το πακέτο οικονομικής ενίσχυσης για τον κορονοϊό ύψους 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων πέρασε και από τη Γερουσία και πλέον είναι σε εφαρμογή. 85% of the households in America will be getting this money. Την χώρα όμως απασχολούν και άλλα θέματα, όπως το τεράστιο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με τον Άντριου Κουόμο. Ο δημοκρατικός κυβερνητής της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζει πλέον καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από συνολικά 7 γυναίκες. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και παρά τις πιέσεις που δέχεται από τη Γερουσία να παραιτηθεί, λέει πως δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Women have a right to come forward and be heard, and I encourage that fully. But I also want to be clear. There is still a question of the truth. I did not do what has been alleged. Period. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε για άλλη μια φορά στην ανεξάρτητη έρευνα που έχει αρχίσει η εισαγγελία της Νέας Υόρκης για τις καταγγελίες κατά του Κουόμο. Σε περισσότερες ειδήσεις από τον κόσμο, κατακραυγή έχει προκαλέσει η σύλληψη 5 ανήλικων Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Δυτική Όχθη επειδή έκοβαν χόρτα κοντά σε εβραϊκό οικισμό. Ενώ στην Οκλαχώμα 5 αστυνομικοί θα δικαστούν για τη δολοφονία 15χρονου που ετοιμαζόταν να παραδοθεί. Αστυνομικοί περικυκλώνουν πρατήριο καυσίμων στην Οκλαχώμα μετά από αναφορές για απόπειρα ληστείας. Στο στοχαστρό τους βρίσκεται ο Στέιβιαν Ροντρίγκεζ. Ο νεαρός βγαίνει από ένα παράθυρο του κτηρίου και ρίχνει στο έδαφος το όπλο του. Ο 15χρονος βάζει το χέρι του στην πίσω τσέπη του παντελονιού και τότε οι αστυνομικοί ανοίγουν πυρ. Οι αστυνομικοί πυροβολούν 13 φορές εναντίον του 15χρονου και του περνούν χειροπέδες. Ο Στέιβιαν Ροντρίγκεζ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 Νοεμβρίου του 2020. Χθες ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον των 5 αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 15χρονο. Σύμφωνα με το πόρισμα της αστυνομίας, ο νεαρός ετοιμαζόταν να παραδοθεί και στην πίσω τσέπη του παντελονιού του βρισκόταν το κινητό του τηλέφωνο. That's not the way that you respond or they should respond to those kind of situations and
He did what they said. The people that killed my child need to go to jail. Στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη της Δυτικής Όχθης, οι Ισραηλινοί στρατιώτες συλλαμβάνουν 5 ανήλικους Παλαιστίνιους. Τα παιδιά κλαίνε, λένε στους στρατιώτες πως το μόνο που έκαναν ήταν ότι μάζευαν χόρτα στην περιοχή. Οι στρατιώτες τα οδηγούν με τη βία στο όχημά τους. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την αντίδραση ανθρωπιστικών οργανώσεων που καταγγέλουν ότι οι μικροί Παλαιστίνοι συνελήφθησαν μόνο και μόνο επειδή βρίσκονταν κοντά σε εβραϊκό οικισμό. Another example of the absolute disregard on part of Israeli authorities and forces on the ground to the well-being and rights of Palestinians. Τα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα μετά από 5 ώρες, ενώ οι Ισραηλινές αρχές υποστήριξαν ότι οι ανήλικοι ήταν ύποπτοι που προσπάθησαν να εισβάλλουν σε κατοικίες. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη και αμέσως μετά όλη η αθλητική επικαιρότητα στην εκπομπή Open Sport με τον Μανώλη Σφακάκη. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.